φυσικό μου βάδισμα ήταν να πατώ στις μύτες των ποδιών μου και να πηγαίνω με αυτόν τον τρόπο χορευτικά. Αλλά η μητέρα μου μου είπε ότι αυτό δεν είναι ανδρικό περπάτημα και πρέπει να αλλάξω. Πρέπει να περπατάω με την πατούσα πρώτα και μετά με τη μύτη. Λοιπόν, ο καημένος ο Ανδρέας για 1-2 χρόνια εσκέφτεται. Πατούσα μύτη, πατούσα μύτη, πατούσα μύτη. Τότε ήρθε ο Τζον Τραβόλτα με το Σαββατόβραδό του και περπατούσε με τον τρόπο που είχα περπατήσει κι εγώ. Δηλαδή, πρώτα με τη μύτη και μετά με τη φτέρνα. Και όλοι ήθελαν να τον μιμηθούν. Και εγώ πια δεν μπορούσα να τον μιμηθώ γιατί πια είχα γίνει άντρας. Από μικρό παιδί αισθανόμουν ότι ήμουν διαφορετικός. Μάλιστα στη γυμναστική με έβαζε ο γυμναστής να περπατώ μπροστά σε όλη την τάξη για να γελούν. Λοιπόν, και είχα μέσα σε αυτήν την πίκρα και λέω μια ημέρα εγώ θα γίνω καλύτερος από εσάς. Θα διαβάζω τα πιο δύσκολα πράγματα, θα ασχολούμαι με τα πιο δύσκολα πράγματα και στο τέλος εγώ θα είμαι ο καλύτερος από εσάς. Τα θέματα μου ήταν πάντα έτσι πρωταρχικά θέματα που είχαν μέσα τους αυτήν την αίσθηση της πάλης του καλού και του κακού. Ας το πούμε έτσι, πάντα ήταν αυτή η θέση. Αλλά στο τέλος έφτανα στο σημείο ότι το καλό και το κακό συνυπάρχουν. Δηλαδή δεν μπορείς να χωρίσεις το καλό από το κακό. Και είχα θυμάμαι και ένα καταπληκτικό όνειρο, ότι ήμουν στο σπίτι μου και ξαφνικά ήρθε ο διάβολος να με πειράξει. Ένας ωραίος, όμορφος νέος. Και εγώ λέω θέλω να τον καταστρέψω. Και θυμήθηκα ότι είχα το πέπλο της Δινήρας. Ξέρετε την ιστορία με τον Ηρακλή, το οποίο ήταν ποτισμένο με δηλητήριο. Και ήξερα ότι αν το φορούσε ο διάβολος, θα πέθαινε, θα έλειωνε το σώμα του. Και τον δελέασα, του είπα και ότι ωραίος πέπλος και το φόρεσε. Μόλις το φόρεσε άρχισε να οι σάρκες του να λιώνουν και τότε κατάλαβα το λάθος μου, ότι αν καταστρέψω το κακό, καταστρέφω και το καλό. Και έτρεξα αμέσως, έβγαλα το χιτώνα, τον άλυψα με βάλσαμο και ξανά έγινε όμορφος όπως ήταν. Τέτοια ονόματα, τέτοια όνειρα και οράματα είχα. Δηλαδή κάπου το καλό και το κακό στο τέλος ενώνονται και συνυπάρχουν και φεύγουμε από τις έννοιες και πάμε σε άλλους ορίζοντες. Ο έρωτας. Ο έρωτας των πάντων. Ο έρωτας της ζωής. Ο έρωτας των πραγμάτων, ο έρωτας της ομορφιάς. Δηλαδή, ένας τρόπος έκφρασης, δεν ξέρω πώς και είναι. Κάποτε λέω, υπάρχει και το θείο, το κοσμικό θείο, το οποίο εν σχέση με τους δεύτερους θεούς θρησκειών κτλ. Αλλά υπάρχει ένα κοσμικό θείο που επενεργεί μέσα σου, η ψυχή σου, διαμορφώνεται μια ψυχή μέσα από το κοσμικό θείο. Και πολλές φορές λέω, «Χίρ Ανδρέα επίησεν». Δηλαδή μπαίνω, αισθάνομαι ότι κάτι άλλο με οδηγεί, κάτι άλλο με οθεί. Έτσι είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, έκφρασης. Και όπως είπα, το ερωτικό είναι και το εκφραστικό. Είναι το πώς επικοινωνείς με τον άλλον, ας πούμε. Ολόκληρος έρος στην κοσμογονία έφτιαξε τη γη από το χάος, ας πούμε. Το γυμνό έχει έναν αισθησιασμό μέσα του, έναν ερωτισμό μέσα και ένα μυστήριο, κάτι συμβαίνει, κάτι θα γίνει, κάτι δεν θα γίνει, το οποίο του δίνει ακριβώς αυτό το μυστήριο του έρωτα, το μυστήριο της συνουσίας. Είναι ωραία λέξη πρωτοπόρος. Κοίτα να δεις, αν το πάρουμε ως ιστορικό γεγονός, ναι, είμαι πρωτοπόρος, με την έννοια ότι έφερα καινούργια στοιχεία, επαναστατικά στοιχεία,
Και το ερωτικό, το γκέι ερωτικό, το οποίο δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν εντελώς εθεωρήτων, πώς το λένε, οι κίνεδοι, οι τιούτοι κτλ. Και έφερα και με τη ζωγραφική μου και με τα βιβλία μου μια άλλη αίσθηση του ερωτικού. Και εκείνο που με συγκίνησε είναι ότι μια κυρία μου είπε: «Ξέρεις, Αντρέα, διαβάζοντας τα βιβλία σου και βλέποντας τη ζωγραφική σου, αρχίζω να υπερβαίνω τις προκαταλήψεις μου». Δηλαδή, βλέπω τα πράγματα με μια διαφορετική σκοπιά. Και αν το πάρουμε έτσι, ναι, είμαι πρωτοπόρος με αυτήν την έννοια. Ότι θέλησα να δώσω πράγματα ταμπού, πράγματα τα οποία δεν ελέγονταν, κρύβονταν πίσω από κουρτίνες, και να τους δώσω την νέα τους τη διάσταση, την ανθρώπινη διάσταση και την επαναστατική διάσταση, γιατί τα έργα αυτά για μένα είναι πολιτικά έργα. Είναι έργα τα οποία είναι εναντίον του πολιτικού κατεστημένου. Ωραία. Αυτά είναι τα απαγορευμένα βίντεο. Δηλαδή, τα είχα γυρίσει το 1985, δηλαδή δεκαετία του 80, θεωρούνταν πραγματικά επαναστατικά, γιατί είχα έρθει από το Λονδίνο με όλες τις ιδέες του κινήματος του gay liberation κτλ. Και βρίσκομαι ξαφνικά μέσα σε μια χώρα η οποία είναι μια χώρα καταπίεσης, μια χώρα που δεν μπορείς να εκφραστείς. Υπήρχε ένας νόμος για την ομοφιλοφιλία που σε βάζει για φυλακή για 2 χρόνια. Και κάπου αισθάνθηκα αυτή την ανάγκη να εκφραστώ, να εκφράσω αυτή την καταπίεση μέσα από μια τριλογία. Ήταν το μαρτύριο του Αγίου Σεβαστιανού, ήταν η πειρασμή του Αγίου Αντωνίου και Annunciation, Ευαγγελισμός. Τέλος πάντων, αυτά ήταν τα αρχικά για να με οδηγήσουν να κάνω αυτήν τη σειρά των βίντεο, τα οποία τελικά το 2000 συνόδευαν τα έργα μου που αντιπροσώπευα την Κύπρο στην Biennale Βενετίας. Ενώ η Κυπριακή Επιτροπή τα είχε εγκρίνει, στη Βενετία μας τα απαγόρευσαν, τα θεώρησαν ότι είναι πορνογραφικά. Τώρα βέβαια αν ήταν Γαλλία, Γερμανία κτλ. Θα γινόταν ένα μεγάλο σούσουρο, αλλά δυστυχώς εμείς είμαστε μια Κύπρος, είπαμε ναι και βάλαμε ένα άλλο διαφορετικό βίντεο. Τώρα αυτά τα βίντεο τι είναι? Αυτά τα βίντεο είναι η παράκρουση του απαγορευμένου, να μην μπορείς να εκφράσεις το κορμί σου. Το κορμί σου είναι δεμένο, είναι με αλυσίδες, με σκοινιά, χωρίζεις το σώμα σου το πάνω με το κάτω σώμα. Ήταν μια... Τα βλέπω και εγώ και σοκαρίζομαι σήμερα, να πω την αλήθεια. Πώς είχαν πει μέσα σε αυτόν τον κλίμα, μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Τέλος πάντων... Η αγάπη μου για τον κινηματογράφο άρχισε από μικρό παιδάκι. Η μητέρα μου μας έπαιρνε, εμένα και τον αδερφό μου, στο υπέροχο θέατρο Παπαδοπούλου. Σχεδόν είμαστε μόνοι μας στο σίνεμα. Και τι δεν είδαμε? Είδαμε όλα τα musical του Hollywood και ζούσα κι εγώ μια ζωή musical. Δηλαδή πήγαινα σπίτι, τραγουδούσα, χόρευα με τη μητέρα μου, την άρπαζα έτσι αγκαλιά και χορεύαμε. Και όταν της είπα όμως ότι θα γίνω χορευτής, μου είπε ποτέ. Λοιπόν, τέλος πάντων, δημιούργησα έτσι έναν τρόπο αγάπης και καταφύγιου. Και αυτές είναι οι γωνιές μου όπου μάζευα όλες τις ταινίες. Θα βρίσκεις ταινίες από το 1919 μέχρι σήμερα. Τον λάτρευα τον κινηματογράφο πραγματικά. Ήταν για μένα ένας τρόπος να λέω και τις δικές μου ιστορίες, γιατί πάντα όταν έρχομαι σπίτι, τις μετέφερα σε εικόνες, σε φωτογραφίες και τέλειωνα τα έργα όπως τα ήθελα εγώ.
Ομολογώ ότι μένω άφωνος. Βλέποντας τα παλιά μου τα έργα, τα οποία έχω να δω για χρόνια, ξαφνικά αισθάνομαι μια έντονη συγκίνηση. Λέω, μα εγώ έχω ζωγραφίσει αυτόν το έργο. Με όλες αυτές τις φιγούρες, με τα κορμιά τα δεμένα, με τα κορμιά τις αλυσίδες, με τα κορμιά που έχουν... είναι σαν αρχαίγονες στήλες, τις οποίες έχουν παραχαράξει με τα σκοινιά, με τις διάφορες απαγορεύσεις. Κοίτα αυτόν το υπέροχο, το σημείο εδώ με το χέρι, με τα κόκκινα τα χρώματα, το ποτήρι, τη έκφραση της εξουσίας πάλι. Αλλά είναι και αυτή μια τραγική έκφραση. Βλέπετε το τσιγάρο. Και μένει έναν παράθυρο, μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι, υπάρχει έναν παράθυρο που ίσως είναι και μια έξοδος, διέξοδος το παράθυρο. Βγαίνει σε ένα φως γι' αυτό. Αλλά απ' την άλλη, οι φιγούρες είναι δεμένες, είναι εχμάλωτες μέσα στις ίδιες τους τις επιθυμίες. Και τι ωραία που μπαίνει το σκηνή και πιέζει τη θηλή. Δηλαδή, μόνον αυτόν το σημείο είναι ένα αισθησιακό σημείο, ένα τρομακτικά ερωτικό σημείο. Ίσως αυτόν το έργο είναι ο έρωτας και ο θάνατος. Τούτα τα έργα τα θεώρησαν σαν πρωτοπόρα, σαν πρωτοπορία στην newly called queer art, που για μένα βέβαια δεν έχει καμιά σημασία, διότι τα έργα μου δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω ούτε με τίτλους, ούτε με ονόματα. Είναι έργα ζωγραφικής, εκφράζουν την καταπίεση του ερωτικού και ίσως για μένα έναν εξορκισμό της δικής μου υπόστασης και του δικού μου ερωτικού προσανατολισμού. Αυτά τα δύο έργα είναι δεμένα. Είναι ζωγραφισμένα από τους αγγλικούς κήπους του Μονάχου. Είναι χαρακτηριστικά γιατί είναι θέματα τα οποία είναι κλασικά θέματα, όπως το προηγούμενο έργο που είδαμε, χρησιμοποιώ πάντα κλασικά θέματα τα οποία μεταφέρω στη σημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή εδώ έχουμε τον αρχαίο θεό τον ποταμό, ο οποίος είναι χαρακτηριστική θέση του αγάλματος που ξέρουμε με τους ποταμούς, και εδώ είναι ο Νάρκισσος. Επίσης το έργο είναι σαν αντιπαράθεση και με το προηγούμενο έργο που είδαμε. Ήταν και σαν μια για μένα ξεκούραση μετά που έκαμε όλα αυτά τα σκοτεινά, τα τρομακτικά έργα για μένα. Ίσως ήταν και μια έναν είδος για τη χαρά πίσω, τον αισθησιασμό πάντα, τον ερωτισμό, αλλά και με αυτήν την ωραία την αίσθηση της κλασικής δομής. Όπως και κοπελίτσα με εδώ πέρα, η οποία μάλιστα μου είπαν ότι κάποτε ότι τα γυναικεία μου γυμνά είναι πιο αισθησιακά από τα ανδρικά. Χάρηκαν αυτόν τον μυστήριο, τους φωτισμούς. Πάντα ήταν απόγευμα που ζωγράφιζα και έτσι ένιωθα τον ήλιο να μεταμορφώνουν τα πράγματα σαν έναν παραμύθι. Και τελικά όλη η ζωή μας έναν παραμύθι, δεν είναι? Πήγα, σπούδασα την ιατρική, όπως ήθελε η μητέρα μου. Δηλαδή, ήμουν καλός φοιτητής, παντρεύτηκα, δηλαδή έκανα όλες τις απαραίτητες τοποθετήσεις για ένα μέλλον λαμπρών και αποδεκτών κοινωνικά. Αλλά όταν πήγα στο Λονδίνο και ζω στην εποχή των λουλουδιών, τότε κατάλαβα ότι αυτό που κάμουν ήταν... I was fake. Δεν έκανα μια έτσι δραματική, βεβαίως για τους άλλους ήταν δραματικές κινήσεις να αφήσεις την ιατρική. Για μένα ήταν το πιο φυσικό πράγμα στον κόσμο. Όταν
Συνάντησα και ερωτεύτηκα τον Χέλμουτ, παραδείγματος χάρη, την εποχή και τρέχα στις Γερμανίες, το για μένα ήταν φυσικό. Δηλαδή, όλες μου οι πράξεις στη ζωή ήταν φυσικές. Και όπως είπα προηγουμένως, ζούσα μια όπερα, μια grand όπερα. Η ζωή μου ήταν, οι χαρακτήρες που ερωτευόμουν ήταν, έβγαιναν από τα μυθιστορήματα που διάβαζα. Ζούσα και τα μυθιστορήματα που διάβαζα. Δηλαδή, έτσι, πάντα είχα την αίσθηση ότι η ζωή είναι μια μαγεία. Και προσπαθούσα να έβρω αυτή τη μαγεία. Δεν ήταν ηθική ή ανήθικη. Εγώ είμαι πολύ ηθικός χαρακτήρας. Τον το φίλο και στους δικούς μου, στους γονείς μου. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν σχέση με την ηθική ή την ηθικότητα, το κακό ή το καλό. Αλλά είναι πέραν των στερεοτύπων, πέραν το τι αποδεχόμαστε. Έπρεπε να συναντήσω τους δαίμονες μου. Λοιπόν, αν δεν τους συναντούσα τους δαίμονες μου, θα ήμουν πάντα καταπιεσμένος. Έπρεπε να βγουν οι σκοτεινές σκιές που είχα μέσα μου και που δεν τις καταλάβαινα και που αναρωτιόμουν τι είναι τα πράγματα που μου συμβαίνουν, να βγουν στο φως, και ευτυχώς έτυχε να είναι ακριβώς η εποχή εκείνη που στο Λονδίνο ήταν όλα πλέον δυνατά. Στη ζωή μου δεν μετανιώνω για τίποτα. Αν ήταν να ξαναζήσω τη ζωή μου, την ίδια ζωή θα ζούσα πάντα. Οι ενοχές, όλη αυτή η κατάσταση που περιέγραψα κάποτε στην εφηβεία, ήταν για μένα έναυσμα να δω τα πράγματα με μια πιο διαφορετική και κριτική διάθεση, μια νέα ματιά, να πούμε, τα πράγματα. Ήξερα ότι έπρεπε να παλέψω για τη δική μου οντότητα, για τη δική μου υπόσταση. Και παλεύοντας για τη δική μου υπόσταση, παλεύοντας και για τους άλλους ανθρώπους. Πολύ χαρακτηριστικό είναι όταν άρχισα να γράφω την αληθή ιστορία. Μια φίλη μου είπε, κρίμα που δεν είχε βγει το βιβλίο σου προηγουμένως, γιατί ένας γνωστός μου κύριος μου διηγήθηκε ότι ο γιος ενός φίλου του αυτοκτόνησε επειδή ήταν ομοφιλόφιλος, και ο πατέρας του είπε, αυτός ήταν μεγάλος ήρωας ο γιος μου που αυτοκτόνησε. Και μου λέει αυτή η φίλη μου, κρίμα, αν διάβαζαν το βιβλίο σου θα έβλεπαν ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Διότι η κοινωνία έχει μια εικόνα. Ζει με στερεότυπα, με εικόνες, και η πρωτοπορία, πες το έτσι, είναι ακριβώς το να δεις τα πράγματα από μια διαφορετική σκοπιά. 10 χρόνια από το 2003 γράφω την μυθιστορηματική αυτοβιογραφία μου. Δηλαδή αισθάνομαι ότι σαν τώρα, 80 χρονών, ολοκλήρωσα αρκετά πράγματα στη ζωή μου, αυτά που μου πρόσφεραν ο Θεός. Και όπως είπα, όταν ο άγγελος του Κυρίου έρθει για σου πει, τι έκαμες με τα δώρα που σου έδωσα, και του πεις, ω, δούλεψα, μα, ασκόλασε. Όταν του πεις, χόρεψα, ερωτεύτηκα, α, θα πας στον παράδεισο. Και έτσι περιμένω κι εγώ μια θέση στον παράδεισο. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πώς επεμβαίνει το θείο ή η δημιουργία στις πράξεις μας. Τη στιγμή που πιστεύουμε ότι είμαστε στο πιο σκοτεινό, στο πιο ναδύρ καταστάσεων, κάτι συμβαίνει και σου δίνει μια σκέψη, μια όθηση για να μπορέσεις να ξεφύγεις. Θυμούμαι ότι είχα μια σχέση η οποία είχε τελειώσει και βρισκόμουν σε μια τόσο τραγική κατάσταση. Θυμάμαι μάλιστα είχα πάει σε αυτήν τη φίλη μου την Δώραν τη Σιτσάνη, την ηθοποιό. Έμενα στην Αθήνα κοντά της. Και πήγα να της πω ότι πόσο τραγικά αισθανόμουν. Σκεφτόμουν ότι θα αυτοκτονήσω, σκεφτόμουν ότι θα κάνω, ότι θα ράνω. Και είπα να επιστρέψω στο σπίτι μου. Βγαίνοντας έξω, είχε βρέξει, ήταν μια λακκούβα με νερά, γλιστράω μέσα στη λακκούβα και αισθάνομαι και λέω, ρε παιδί μου,
Πώς θα βγω τώρα με βρεμένα ρούχα, λερωμένα ρούχα, χτύπησα καθόλου? Και λέω, ρε Ανδρέα, ειδού πως ήρθε ο άγγελος του Κυρίου να σου δώσει μια σπροξιά για να καταλάβεις ότι σε κάθε σκοτεινή ιστορία υπάρχει κάτι το αστείο και υπάρχει ο τρόπος να ξεφύγεις από αυτήν την ιστορία. Και για μένα αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα, το σπρόξιμο του αγγέλου. Λοιπόν, η μεγάλη τέχνη στη ζωή, στην τέχνη και στα γράμματα είναι να ξέρεις πού να τελειώνεις. Τέλος.